Θανάση μας τώρα, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά φέτος. Είχαμε πολλά παρατράγουδα. Ναι, δυστυχώς. Το ένα πρόβλημα είναι ότι τα γήπεδα άρχισαν να δοθούν στις ομάδες και ενώ ξεκινήσαμε στην αρχή με τα περσινά γήπεδα, κάποια στιγμή πάρθηκε μια απόφαση πολύ έτσι, δύσκολη για τα δικά μας τα δεδομένα, η οποία μας έφερε σε δυσμενή θέση, με αποτέλεσμα να βρεθούμε με μισό γήπεδο και να μην έχουμε τη δυνατότητα να προβοηθούν τα παιδιά μας σωστά. Γιατί μισό γήπεδο σημαίνει 3-4 ώρες την ημέρα, όπου είχαμε διπλά και τριπλά τμήματα μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο ούτε για κανονικές διαστάσεις μπάσκετ δεν υφίσταται. Έχουν ξεκινήσει τα αγωνιστικά σας τμήματα, έτσι. Έχει επηρεαστεί, φαντάζομαι, όλο αυτό από αυτή την κατάσταση. Τα αγωνιστικά μας τμήματα έχουν ξεκινήσει από τις 22 του Αυγούστου και αυτή τη στιγμή αναγκαστήκαμε να ενοικιάζουμε χώρο για να μπορέσουμε να καλύψουμε το πρόβλημα. Ο οποίος χώρος μας στήχησε 60 ευρώ την προπόνηση. Ποιο είναι ακριβώς το χρονικό αυτής της υπόθεσης, τι απόφαση έχει πάρθει? Εμείς πέρσι ήμασταν στο γήπεδο του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου. Το συγκεκριμένο γήπεδο έχει δοθεί για τις ανάγκες της πολιτιστικής πρωτεύουσας, οπότε θα είναι κλειστό για τα σωματεία. Κατευθείαν μείναμε χωρίς ένα γήπεδο το οποίο καλύπταμε πολλές από τις ανάγκες μας. Αυτό ήταν το ένα. Έτσι απευθυνθήκαμε στη Σχολική Εφορία Πάφου για να μας δώσει ένα γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιούμε και ως έδρα για τους αγώνες μας. Πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 μεγάλα σωματεία στην Πάφο. Ο Παφιακός στο βόλεϊ, ο Προοδευτικός στο χάντμπολ, ο Απόψε μπάσκετ και εμείς. Αυτά τα 3 σωματεία που έχουμε αναφέρει έχουν το δικό τους γήπεδο, το έχουν εξ ολοκλήρων. Έχουν ώρες προπόνησης όπως αυτοί θέλουν να καθορίσουν και έχουν και έξτρα. Δηλαδή, αυτές οι 3 ομάδες που έχω αναφέρει έχουν τουλάχιστον 1,5 γήπεδο για να προπονούν τα παιδιά τους. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μισό γήπεδο και αυτό ζητάμε. Ζητάμε ουσιαστικά να υπάρχει μια ισότιμη αντιμετώπιση, μια δίκαιη κατανομή των ωρών και να μπορέσουμε και εμείς να δημιουργήσουμε μια έδρα για να μιλήσουμε καθαρά και για τον μπάσκετ. Αν αυτό γίνει με το Λύκειο Κύκου, το οποίο ζητούμε για έδρα, θεωρούμε ότι θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον μπάσκετ της ΠΑΦ να αναπτυχθεί, αφού ήδη υπάρχει μια σχετική ανάπτυξη σε επίπεδο ακαδημιών και χρόνο με τον χρόνο εμεινόμαστε πολύ καλύτερα. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχε ποτέ καλαθοσφαιρική παιδεία και παράδοση στην επαρχία και πιστεύω τώρα δημιουργείται με τα παιδιά, τα οποία σιγά σιγά θα μεγαλώσουν, θα φέρουν και μεγαλώνοντας θα κρατήσουν τον μπάσκετ μαζί, θα βγουν κάποιοι καλύτεροι παίκτες, θα διακριθούμε κλπ. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε άμα δεν έρθει νέο γήπεδο? Απλά πρέπει με την ευκαιρία του Cyprus Basket πρέπει να αναφέρω ότι την προηγούμενη Πέμπτη πήγαμε και διαμαρτυρηθήκαμε με γονείς και παιδιά έξω από τη γραφεία της Σχολικής Εφορίας Πάφου το απόγευμα, όπου είχαν συνεδρίαση και το κύριο θέμα ήταν το θέμα του γηπεδικού. Να κάνουμε μια παρένθεση και να αναφέρω ότι ήταν συγκινητική η προσπάθεια των γονιών και των παιδιών. Ήταν μια τρομερή συσπήρωση και αυτό είναι το σίγουρο κέρδος για τον Άτλαντα. Ευελπιστούμε ότι η απόφαση που θα πάρθει θα βοηθήσει έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας και να προπονηθούμε σωστά. Γιατί αυτή τη στιγμή τα αγωνιστικά μας τμήματα στην καλύτερη περίπτωση έχουν μισό γήπεδο προπόνηση. Στην καλύτερη και πολλές φορές δεν έχουν καθόλου γήπεδο προπόνηση. Τα δε τμήματα των ακαδημιών στην καλύτερη περίπτωση προπονούνται 2 τμήματα την ίδια ώρα μαζί. Υπήρξαν και μέρες που είχαμε 50-60 παιδιά μέσα στο γήπεδο. Πιστεύεις ότι αυτό το θέμα έχει και πολιτικές προεκτάσεις? Ναι, το πιστεύω. Σίγουρα αυτοί που αποφασίζουν, δεν αποφασίζουν μόνο με κίνητρο τον αθλητισμό και τα παιδιά. Αυτό το πιστεύω, λυπούμε που το λέω, αλλά τακτικές 20 και 30 χρόνων προηγουμένως φαίνεται να εφαρμόζονται ακόμη και τώρα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ταλαιπωρούνται τα παιδιά μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε.
αγαπάμε τον μπάσκετ, αγαπάμε τα παιδιά και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Απλά γι' αυτό τον λόγο παλεύουμε και διεκδικούμε για κανέναν άλλο. Και πιστεύουμε ότι μόνο έτσι. Ο αθλητισμός είναι κουλτούρα και δεν είναι μόνο να πηγαίνω να εκτονώνω και να υδρώνω, είναι πολλά άλλα πράγματα γύρω. Είτε είναι συνεργασία, είτε είναι πειθαρχία, είτε είναι η αυτοπεποίθηση. Όλα αυτά τα στοιχεία πιστεύω είναι ποιότητα ζωής και αυτό υπηρετούμε στον άτομο. Πρέπει να αναφέρω ουσιαστικά ότι μετά τη συνάντηση που έγινε με τη σχολική εφορία Πάφο, που ήμασταν εκεί μετά την συνεδρία τους, μας είπαν ότι έχουν πάρει κάποια απόφαση, δεν θα ήθελαν να ανακοινώσει γιατί δεν μας ανακοινώθηκε γραπτός. Έστω την Ιστάδη, μετά και από όλα αυτά, μπορώ να πω ότι με αυτή την απόφαση θα μπορέσουμε να σώσουμε τη χρονιά. Αλλά να μένουμε τη Δευτέρα την τελική απόφαση γραπτός. Θα συγχαρώ με την ευκαιρία του Cyprus Basket και τον Νίκο. Πραγματικά είναι εξαιρετική προσπάθεια. Έχει συναπογειώσει την προσπάθειά μας όσον αφορά την πρόθεση του αθλήματος. Βλέπω όλους τους προπονητές, βλέπω σωματεία, ενημερωνόμαστε. Να συνεχίσει έτσι, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας καλά. Κύριε Άριστε, είστε ένας άνθρωπος του αθλητισμού, έτσι. Είστε αρκετά χρόνια στον αθλητισμό. Έχετε τα παιδιά σας εδώ στον Άτλαντα. Ποιο είναι το παράπονό σας με αυτό που συμβαίνει, γιατί είδαμε και μια ανακοίνωση από τους γονείς τις προηγούμενες μέρες. Καταρχήν, να το πάμε λίγο ιστορικά. Πιστεύω ότι ο Άτλαντας πριν 4 χρόνια να ξεκινούσα, ήταν μια ομάδα που ξεκίνησε με μικρά βήματα, αλλά σήμερα είναι μια μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα που ήρθε για να μείνει. Αυτό το δείχνουν και οι επιδόσεις των παιδιών μας, το δείχνουν και οι αριθμοί. Είναι μια ομάδα που σέβεται όλα τα άλλα σωματεία, το έχουμε αποδείξει κράτοντα. Το παράπονο μας είναι πολύ απλό. Από τη στιγμή που υπήρχε μια απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, το 2014, η οποία έλεγε ότι από τη στιγμή που θα εγγραφούμε στον ΚΟΠ και θα έχουμε αγωνιστικά τμήματα, τότε δικαιούμαστε κι εμείς να έχουμε μια αίθουσα. Αυτό είναι το παράπονο μας. Θα πρέπει οπωσδήποτε, όπως όλα τα σωματεία στην Πάφο έχουν μια αίθουσα και προπονούνται αξιοπρεπέστατα, και εμείς να μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να αθλούμαστε και όχι να αθλούμαστε σε αίθουσες που, όπως ανέφερε και ο Κώστας Θανάσης προηγουμένως, συνοστιζόμαστε και δυσκολευόμαστε εν κατακλείδη να αθληθούμε και να προπονηθούμε. Γενικά την ομάδα, ποιες είναι οι συνθήκες που έχετε συναντήσει από τη δουλειά που γίνεται και όλα αυτά, είστε ευχαριστημένος? Οι ιδρυτές της ομάδας είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι, με μεγάλα όνειρα. Όπως είπα στην αρχή, ξεκίνησαν μικρά, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι στόχοι και τα όνειρα δεν τελειώνουν. Εγώ είμαι πάντα ευτυχισμένος, έτσι, όχι μόνο γιατί έχω συναντήσει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά μας πρέπει να ανήκουν σε τέτοια σύνορα. Οι άνθρωποι του Άτλαντα έχουν δώσει τα σωστά μήνυματα στα παιδιά μας. Το μότσο τους αρχικά ήταν «Learn the game, μάθε το παιχνίδι», έτσι, και πραγματικά αυτό έχουν καταφέρει να δώσει τα παιδιά μας. Και όχι μόνο, έτσι, μέσα από την ομάδα, μέσα από τον αθλητισμό, τους έχουν μάθει πειθαρχία, τους έχουν μάθει αλληλοσεβασμό και εκτίμηση. Και αυτές είναι οι βασικές αρχές του αθλητισμού, έτσι κι αλλιώς, έτσι. Δεν μπορώ παρά να τους ευχαριστήσω και φαντάζομαι το ίδιο πράγμα για οι υπόλοιποι γονείς. Είδαμε και οι αριθμοί, εξού και οι αριθμοί και η πρόοδος που δείχνει ο Άτλαντας. Είστε στο πλευρό της ομάδας όλο αυτόν τον αγώνα. Είδαμε μαζί με τα παιδιά να διαμαρτύρεστε έντονα. Τι θα κάνετε περαιτέρω αν δεν λύθει το θέμα? Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι γιατί περιμένουμε μια απάντηση, έτσι, επίσημη απάντηση πια, εάν δεν βρεθεί μια λύση, θα πρέπει ξανά οι γονείς, το πιστεύω, ότι πρέπει να βρεθούμε ξανά και επισήμως να απευθυνθούμε σε πιο ψηλά κλιμάκια, έτσι, ίσως στο Υπουργείο Αθλητισμού, θα το δούμε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Δημήτρη, να είμαστε πάλι εδώ. Δεν λύθηκε το θέμα με το γήπεδο. Ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβετε πλέον? Ο Θανάσης μας μίλησε πριν και για πολιτικές προεκτάσεις στο ζήτημα. Λοιπόν, θα
θα έλεγα ότι πέρα από τις πολιτικές είναι και οι κοινωνικές πλέον διαστάσεις. Ήδη οι γονείς, δεν θυμάμαι να έχω δει ξανά, ειδικά εδώ στο Πάφο, 70-80 γονείς να διαμαρτύρονται μαζί με τα παιδιά τους. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Ελπίζω τη Δευτέρα ή την Τρίτη να μας έχουν ανακοινώσει κάποια ευχάριστα νέα που απλά, εντάξει, απλά είναι, λύνουν τα προβλήματα τα πολλά. Ουσιαστικά το πρόβλημα δεν λύνεται. Έχετε πάρα πολλά παιδιά πλέον, έτσι. Έχετε ξεπεράσει τα 300 παιδιά. Είστε από τις μεγαλύτερες ακαδημίες πλέον στην Κύπρο, παρότι είστε σε μια μικρή επαρχία, ειδικά στο μπασκετικό κομμάτι. Πώς επηρεάζει τη δουλειά σας αυτό και πόσο δυσκολεύει το έργο σας? Έχετε κεντρικό φέτος, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, είμαστε αναγκασμένοι να βρίσκουμε λύσεις όπως γινόταν όλα τα χρόνια. Να βρίσκουμε λύσεις μέσα από αυτά τα προβλήματα. Το να κάτσουμε να κλαίμε γιατί δεν μας δίνουμε γήπεδα, δεν πρόκειται να μας επηρεάσει. Το ότι δυσκολευόμαστε, αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο για να λυθεί το πρόβλημά μας με αυτά τα δεδομένα, θα κάνουμε τα πάντα. Ήδη υπάρχουν πολλοί προπονητές, προσπαθούμε να δημιουργούμε πολλά station ώστε όλα τα παιδιά να κάνουν προπόνηση. Δυστυχώς τα αγωνιστικά τμήματα αυτή τη στιγμή ο Ατλάς πληρώνει ένα πολύ μεγάλο κονδύλι σε ιδιωτικά σχολεία για να μπορεί να κάνει λίγες φορές προπόνηση. Και αυτό δυσχεραίνει το έργο σας γενικότερα, έτσι. Σίγουρα, γιατί είναι και δύσκολες, όπως όλα τα σωματεία στον Ατλάντα, και αυτό είναι πρόσθετο βάρος. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.